ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η εκπομπή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ψαρουδάκη και θα είμαστε μαζί για την επόμενη περίπου μισή ώρα. Η σημερινή εκπομπή επιλέξαμε να είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στην ημέρα ασφαλούς διαδικτύου που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το δίκτυο InSafe InHop με την υποστήριξη της Κομισιόν με σκοπό να προωθήσει την ασφαλή και θετική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα ανάμεσα σε παιδιά και νέους ανθρώπους. Τη δεύτερη μέρα λοιπόν της δεύτερης εβδομάδας του δεύτερου μήνα κάθε χρόνο, κατά τον εορτασμό της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου, χιλιάδες άνθρωποι ενώνονται για να φυπνήσουν σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και δράσεις παγκοσμίως. Το τοπίο της ασφάλειας του διαδικτύου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια από την ανάγκη για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο σε ένα καλύτερο διαδίκτυο. Είτε είμαστε λοιπόν παιδιά και νέοι άνθρωποι, γονείς, εκπαιδευτικοί ή κοινωνικοί λειτουργοί, είτε μέλη της βιομηχανίας, ηθήνοντες ή πολιτικοί, όλοι μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή και να ενωθούμε για ένα καλύτερο διαδίκτυο. Η ημέρα ασφαλούς διαδικτύου θα εορταστεί για 14η συνεχόμενη χρονιά σε πάνω από 160 χώρες στον κόσμο και την ευθύνη οργάνωσης στη χώρα μας έχει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ με μήνυμα για την φετινή ημέρα «Γίνε η αλλαγή, όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο». Πάμε αμέσως λοιπόν στην υπεύθυνη του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, την κυρία Παρασκευή Φραγκοπούλου, να μας πει τι έχουν ετοιμάσει για εκείνη τη μέρα, την ερχόμενη Τρίτη. Κυρία Φραγκοπούλου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Ψαρουδάκη. Στις 7 Φεβρουαρίου, όπως έχετε ήδη πει, εορτάζεται σε 160 χώρες η Μέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Το κέντρο μας έχει ετοιμάσει μία κεντρική εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο μεγάλο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από ώρα 10 έως 2. Και όλος εορτασμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Ξεκινάει με χαιρετισμούς του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου, του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών κ. Σπύρτζη και του Προέδρου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κ. Πατούλη. Mm-hmm. Δεν ξέρω, θέλετε να σας πω μερικά λόγια για το πρόγραμμα. Θέλω να μας πείτε, ναι, κάποιος ο οποίος θα έρθει να παρακολουθήσει την εκδήλωση, τι είναι αυτό που θα αποκομίσει με βάση τις ομιλίες που θα ακούσει? Ναι, να σας πω λίγα λόγια για το ποιοι θα είναι mm-hmm. οι ομιλητές. Ναι, ναι, πολύ βασικό. Ξεκινάμε με τον κύριο Βασίλη Μαγκλάρα, ο οποίος είναι από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και θα μας μιλήσει για τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας. Στη συνέχεια θα μιλήσουν μέλη του κέντρου μας. Θα μιλήσει η κυρία Μόνικα Λάπα, η οποία είναι υπεύθυνη επαγγελματικού προσανατολισμού και θα θίξει κάποια θέματα που σχετίζονται με το σχέση του διαδικτύου με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα, έτσι ώστε να μπορούμε επικοδομητικά να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και όχι μόνο για παιχνίδια και για άλλες ενασχολήσεις. Στη συνέχεια έχουμε εκπροσώπους από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, συγκεκριμένα τον καθηγητή Μιχάλη Παρασκευά, ο οποίος θα μιλήσει για κάποια ψηφιακά εργαλεία εκπαίδευσης τα οποία χρησιμοποιούνται πανευρωπαϊκά, καθώς και τον Άρη Λούβρη, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός και υπεύθυνος του eSafety Label και θα μας μιλήσει για την ανάγκη που υπάρχει για ενημέρωση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο στα ελληνικά σχολεία. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντες οι ομιλίες. Ναι.
και πολλές άλλες βέβαια. Είναι σύντομες οι ομιλίες, αλλά είναι οι ομιλητές έτσι από διάφορους τομείς και κατευθύνσεις. Έχουμε επίσης τον κύριο Πέτρο Ρούσο, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής του τμήματος ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ. Και θα μας μιλήσει για τη σχέση, για τη σημαντική σχέση που παίζει το διαδίκτυο στην ψυχοσύνθεση και την ψυχολογία των παιδιών. Και στο δεύτερο τμήμα της εκδήλωσής μας θα έχουμε ομιλίες από τον κόσμο της τέχνης πιο πολύ. Mm-hmm. Θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Ρούφα, ο οποίος είναι σκηνοθέτης μιας παράστασης που παίζει και λέγεται «Εκπαιδεύοντας τον παππού στο διαδίκτυο», που αναδεικνύει ουσιαστικά την ανάγκη που έχει και η τρίτη ηλικία για ενημέρωση σε σχέση με τις δεξιότητες και αυτές μπορούν να τις προσφέρουν έτσι νεότεροι. Και υπάρχει φυσικά τελευταία, κλείνουμε με την κυρία Νατάσα Μποφίλιου, η οποία είναι μια πολύ γνωστή ποιοτική ερμηνεύτρια στην Ελλάδα και η οποία έχει δηλώσει τη μεγάλη της υποστήριξη στο κέντρο μας, στις δράσεις μας και έχει συνδράμει με όλες τις προσπάθειές μας για την ενημέρωση του κοινού σε αυτό το τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση, κυρία Φραγκοπούλου, διαβάζοντας το πρόγραμμα, διαπίστωσα ότι δίνεται και για την ενημέρωση, για την ασφάλεια στο διαδίκτυο σε άτομα με κόφωση. Ναι, ναι. Γενικά το κέντρο μας, και πρέπει να σας πω ότι σε αυτή τη φάση του έργου έχουμε έτσι αναδείξει ιδιαίτερα το θέμα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Ξεκινάμε με τους ανθρώπους με κόφωση. Θα παρουσιαστεί ένα βιντεάκι το οποίο έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι μεγάλοι με σκοπό να ενημερώσουν τα νεότερα άτομα mm-hmm. Που υποφέρουν από αυτό το θέμα, που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, έτσι ώστε να αναδείξουν έτσι με καλύτερο τρόπο τα θέματα της ασφάλειας στο ίντερνετ. Και επίσης να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει η διερμηνία στην γλώσσα των προφών. Ναι, ναι. Στο τέλος της εκδήλωσης θα απονεμηθούν και τα βραβεία των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών στους νικητές. Ναι, ναι. Έχουμε ήδη ανακοινώσει από τον Νοέμβριο 3 μαθητικούς διαγωνισμούς. Ο ένας ήταν πιο πολύ για δημοτικά σχολεία, για την δημιουργία μιας αφίσας ή ζωγραφιάς η οποία είχε σχέση με την ασφάλεια στο ίντερνετ. Ο δεύτερος διαγωνισμός είχε θέμα «Εκπαιδεύοντας τον παππού στο διαδίκτυο», έτσι ορμόμενη και από την ομώνυμη παράσταση, και είχε ως σκοπό να εμπλέξει τα παιδιά, κυρίως γυμνασίου, λυκείου, έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα βιντεάκι ή μία παρουσίαση με αυτό το θέμα. Και ο τρίτος διαγωνισμός ήταν για τη σχέση του διαδικτύου με τα επαγγέλματα, τελούσε υπό την αιγίδα του ανάλογου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας. Πρέπει να σας πω ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των σχολείων ήταν όχι απλώς μαζική, ήταν απόλυτα συγκινητική για μένα. Είχαμε πάνω από 350 σχολεία τα οποία δηλώσανε συμμετοχή και το καθένα από αυτά με πολλές εργασίες, είτε μόνο ενός παιδιού, είτε ομαδικές εργασίες ομάδων παιδιών, είτε και ομαδικές εργασίες ολόκληρων τμήματων. Ήταν δηλαδή, πραγματικά πρέπει να πω ότι οι εκπαιδευτικοί μας αγκάλιασαν τόσο πολύ και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα, γιατί όχι μόνο ήταν μαζική η συμμετοχή στους διαγωνισμούς, αλλά είναι ιδιαίτερα αξιόλογες όλες οι εργασίες οι οποίες έχουν κατατεθεί και τις οποίες εμείς θα αναδείξουμε και στην εκδήλωση. Θα υπάρχει ένα slide show το οποίο θα προβάλλεται με όλες τις εργασίες. Κάποιες από αυτές βέβαια έχουν βραβευτεί μετά από ανώνυμη μυστική ψηφοφορία 150 μελών του κέντρου μας. Και νομίζω στη συνέχεια στο πρόγραμμα έχετε κάποιους από τους βραβευμένους. Mm-hmm. Και όχι μόνο. Ναι, και όχι μόνο. Και ευχαριστούμε πολύ όλη την εκπαιδευτική κοινότητα στην Ελλάδα που πραγματικά μας αγκάλιασε, πραγματικά μας έχουν συγκινήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε για τους διαγωνισμούς. Θέλω τώρα να μου πείτε, όσοι δεν θα χωρέσουν φυσικά όλοι σε ένα αμφιθέατρο, η υπόλοιπη Ελλάδα πώς μπορεί να συμμετέχει στην ημέρα ασφαλούς διαδικτύου? Η
είτε μέσω των σχολείων είτε και στο σπίτι ακόμα. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν χωράμε όλοι μέσα σε ένα εμφιθέατρο, παρόλο που έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές. Γύρω στις 400 άτομα έχουν δηλώσει συμμετοχή και πολλά σχολεία επίσης θα έρθουν από την Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό το μήνυμα να πάει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και γι' αυτό το σκοπό έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένο υλικό, το οποίο απευθύνεται, αν θέλετε να το βρείτε στο site μας, το οποίο είναι το saferinternetforkids.gr, όπου το 4 είναι με τον αριθμό 4, στο slideshow, μετά από τις βραβεύσεις των διαγωνισμών, το πρόγραμμα της εκδήλωσης κτλ. Υπάρχουν δύο links, το ένα λέγεται υλικό δημοτικού και το άλλο υλικό γυμνασίου. Στο υλικό δημοτικού θα βρείτε υλικό όχι μόνο για σχολεία, αλλά και γενικά παιδιά ηλικίας περίπου 5 με 12 ετών. Υπάρχουν δύο παρουσιάσεις για τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο έχει δημιουργηθεί από το κέντρο μας, quiz και σπαζοκεφαλιές, τα οποία μπορούν και οι δάσκαλοι να τα χρησιμοποιήσουν εκείνη τη μέρα, να τα εκτυπώσουν, να τα μοιράσουν στα παιδιά, να τα δείξουν, να τα παρουσιάσουν και με βάση αυτό να γίνει μία συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια στο ίντερνετ και το τι πρέπει να προσέχουν και το πώς μπορούν να το αξιοποιήσουν επικοδομητικά. Για το γυμνάσιο τώρα υπάρχει ανάλογο υλικό, αλλά για μεγαλύτερες ηλικίες. Υπάρχουν πάλι παρουσιάσεις, η μία είναι από το κέντρο μας και υπάρχουν και κάποιες από το Βρετανικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, κάποια βιντεάκια που έχουν τα έχουμε υποτιτλήσει στα ελληνικά, ένα webinar για το παράνομο περιεχόμενο το οποίο έχει βγάλει το κέντρο mm-hmm. μας και πολλά σχέδια μαθημάτων, είτε από το Web We Want του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου, είτε κάποια άλλα που έχουμε προσαρμόσει. Ωραία, όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να μπει στο site και να βρει υλικό προκειμένου να το διαθέσει εκείνη τη μέρα μέσα στην σχολική τάξη. Και για τους γονείς, αν θέλετε, υπάρχει υλικό το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να ενημερωθούν πρώτα αυτοί και στη συνέχεια να κάνουν μια συζήτηση με τα παιδιά τους, είτε ένα λεπτό, δύο λεπτά, πέντε λεπτά, κάποια στιγμή έτσι που θα βρουν έτσι θετικό περιβάλλον για συζήτηση. Νομίζω ότι είναι μια μέρα που όλοι πρέπει να σταθούμε λίγο και να στείλουμε ένα μήνυμα και για το θέμα της ασφάλειας και της καλής χρήσης, ορθής χρήσης του διαδικτύου. Λοιπόν, εγώ με τη σειρά μου να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκδήλωση, κυρία Φραγκοπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, μια συμμετοχή στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό που πραγματικά ξεχώρισε και έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα είναι του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου Εκατερίνη, όπου τα παιδιά δημιούργησαν μια ολόκληρη ταινία μικρού μήκους με θέμα εκπαιδεύοντας τον παππού στο διαδίκτυο. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Κολίτση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Πραγματικά το έργο των παιδιών ξεχώρισε σε αυτούς τους διαγωνισμούς και θέλω να σας πω και εγώ με τη σειρά μου τα συγχαρητήριά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα συγχαρητήρια ανήκουν περισσότερο στους μαθητές και συμμαθήτριες που συμμετέχουν και πιάνοντας το κουβάρι του νήματος από εκεί που το αφήσατε, συνεχίζουμε αυτή την μέρα του ασχολούς διαδικτύου και μετά. Δηλαδή, ξεκινάμε από το pre-game, ακολουθεί εκδήλωση και στη συνέχεια προβάλλοντας την ταινία στον κινηματογράφο της πόλης, ακριβώς για να είμαστε όλοι μια αγκαλιά, να είμαστε όλοι ένα ανοιχτό διαδίκτυο. Αυτός είναι και ο σκοπός και αυτή είναι και η λειτουργία. Να αναδείξουμε την υποκριτική δυνατότητα των παιδιών ανεξάρτητα από τις θεωρητικές δυνατότητες που μπορεί να έχουν όταν έρχονται στο σχολείο και να δείξουμε ότι υπάρχουν παιδιά που σκέφτονται, φαντάζονται, έστω και διαφορετικά, συναισθάνονται με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και ο παππούς και η γιαγιά είναι δύο σύμβολα οικογενειακής συνοχής για την ελληνική οικογένεια. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδική σχέση νιώθουμε ότι το διαδίκτυο μπορεί να δείξει και στους υπόλοιπους νεότερες γενιές ότι είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας. Είναι κάτι το οποίο... Κύριε Κολίτση, η ταινία πήρε έγκριση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νομού της Ιερίας και θα προβληθεί σε όλους τους μαθητές του νομού την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς όπως το λέτε, είναι και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Την ημέρα ακριβώς του ασφαλούς διαδικτύου θα προβληθεί για όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τις 9 το πρωί και μέχρι το μεσημέρι με συνεχόμενες επαναλαμβανόμενες προβολές για όλους και όλες που θα μπορέσουν να έρθουν και να την παρακολουθήσουν. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και για τα ίδια τα παιδιά το να δουν τον εαυτό τους στον κινηματογράφο. Έτσι, έτσι ακριβώς.
Και μάλιστα είναι η δεύτερη τηλεοπτική μας απόπειρα, τολμώ να πω, μετά τα Σκουλικομπερδέματα, που ήταν η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους της περασμένης χρονιάς, η οποία μάλιστα έκανε πάρα πολλές προβολές στον κινηματογράφο και συνολικά την παρακολούθησαν περίπου 2.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί από όλη την Κεντρική Μακεδονία. Mm-hmm. Το δεύτερο μέρος της ταινίας αυτής αναμένεται τους επόμενους μήνες. Μάλιστα. Θέλω να βάλουμε μια ανωτελεία, να καλωσορίσουμε στην ραδιοφωνική μας παρέα και την καθηγήτρια πληροφορικής από το Αρσάκιο Λύκειο Πάτρας, την κυρία Όλγα Σταυροπούλου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σταυροπούλου. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Μία μικρή διόρθωση μόνο, Σταυρούλοπούλου. Σταυρούλοπούλου, ωραία. Σας ευχαριστώ για τη διόρθωση. Λοιπόν, τα δικά σας τα παιδιά αναδείχθηκαν νικητές στο διαγωνισμό εκπαιδεύοντας τον παππού στο διαδίκτυο και μάλιστα με ένα καταπληκτικό βίντεο στο οποίο τα παιδιά διασκεύασαν το παραμύθι Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι και το προσάρμοσαν στη σημερινή εποχή με πρωταγωνιστή το ίδιο το διαδίκτυο. Σωστά. Πώς σας ήρθε να στήσετε όλο αυτό? Συγκεκριμένα η Χιονάτη εκπροσώπησε τη νέα γενιά, ενώ οι Επτά Νάνοι εκπροσώπησαν την τρίτη ηλικία. Η δε κακιά μάγισσα του παραμυθιού εκπροσώπησε τους κινδύνους του διαδικτύου. Στα αλήθεια, θελήσαμε να αναδείξουμε τον ψηφιακό αναλφαβητισμό των γυρεότερων, χωρίς όμως να τους θίξουμε και να τους κάνουμε να αισθανθούν μειονεκτικά. Στόχος μας ήταν να τους συστήσουμε τη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε χαρακτήρες παραμυθένιους, οι οποίοι έδωσαν μια πιο ανάλαφρη χρειά σε ένα θέμα τόσο σοβαρό. Κύριε Κολίτση, τα σημερινά παιδιά έχουν αστήρευτη φαντασία. Όταν τους δώσεις ένα θέμα το οποίο τους αρέσει, μπορούν να φτιάξουν θαύματα, έτσι δεν είναι? Αυτή ακριβώς είναι η ουσία της εκπαίδευσης όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Όπως ακριβώς το θέσατε, είναι μια πραγματικότητα. Η φαντασία των παιδιών ξεπερνάει κατά πολύ τη φαντασία των ενηλίκων, σε βαθμό που πολλές φορές νιώθουμε το χάσμα αυτό να μην μπορούμε να το γεφυρώσουμε. Και νομίζω ότι σε αυτό το διαδίκτυο επιτελεί και αυτό τον συμπληρωματικό ρόλο. Πόσο μάλλον στην ειδική αγωγή που θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι εξειδανικεύσεις και οι υπερβολές είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε μακριά από τα τηλεοπτικά στερεότυπα που υπάρχουν για τη φετινή χρονιά και είναι κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα για το μέλλον. Έτσι, έτσι ακριβώς. Πέστε μου κάτι, καταρχήν πώς υποδέχθηκαν τα παιδιά αυτή την πρόκληση? Την πρόκληση να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό, ανεξάρτητα με το διαγωνιστικό μέρος, το θέμα της συμμετοχής θέλω να θίξουμε, να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια που γίνεται σε πανελλήνιο επίπεδο και να αναδείξουν τα προβλήματα του διαδικτύου μέσα από τις δικές τους δημιουργίες. Είναι εξαιρετικά γοητευτική όλη αυτή η διαδικασία της πρόκλησης και της συμμετοχής παιδιών και εκπαιδευτικών. Σκεφτείτε ότι ο παππούς και η γιαγιά δεν εμπλέκονται με τα εγγόνια τους τα πραγματικά, στην πραγματική ζωή. Ουσιαστικά δηλαδή μοιράζονται τη ζωή με διαφορετικού παππού και διαφορετική γιαγιά, διαφορετικά παιδιά μεταξύ τους. Mm-hmm. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία της ζύμωσης όλων αυτών των προσώπων σε διαφορετικές συνθήκες από αυτές που έχουν συνηθίσει στην καθημερινότητά τους είναι πραγματικά τόσο δημιουργική και για μας αλλά και για τα ίδια τα παιδιά που συμμετέχουν, σε βαθμό που μας δυσκολεύει πάρα πολύ στο να επιλέγουμε σε εισαγωγικά παιδιά για τον κάθε ρόλο. Μάλιστα. Κυρία Σταυρουλοπούλου, τα δικά σας τα παιδιά πώς εξέλαβαν την όλη διαδικασία? Πάνω απ' όλα το διασκέδασαν πάρα πολύ. Όλοι το διασκεδάσαμε πολύ. Ήταν μια ευκαιρία να αφαιθεί ελεύθερη η δημιουργική τους φαντασία, η οποία είναι αστήρευτη όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Και παράλληλα ενημερώθηκαν για τους κινδύνους του διαδικτύου. Με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό δέχτηκαν όταν τους ανέφερα στο μάθημα. Το μάθημα είναι οι εφαρμογές πληροφορικής της Αλφαλικίου. Mm-hmm. Και όταν τους είπα, επειδή διδάσκονται τα παιδιά κάποια εργαλεία δημιουργίας βίντεο κτλ., τους είπα την ιδέα, ενθουσιάστηκαν και θέλησαν να κάνουν κάτι διαφορετικό, κάτι πιο πέρα από το συνηθισμένο. Μη συμβατικό δηλαδή. Και έτσι καταλήξαμε στο παραμύθι, στη διασκευή του παραμυθιού.
Τα ίδια τα παιδιά δημιούργησαν το σενάριο, έκαναν την βιντεοσκόπηση, επιμελήθηκαν ακόμα και τις στολές που χρειαστήκαμε για να παρουσιάσουμε τους παραμυθένιους χαρακτήρες. Mm-hmm. Τα παιδιά έχουν ήδη μάλλον αποκτήσει πάρα πολλές δεξιότητες, οι οποίες εμφανίζονται και επιβεβαιώνονται μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες. Βέβαια. Στο σχολείο μας, σε όλα τα αρσάκια σχολεία βέβαια, οργανώνουμε δράσεις και ενημερώνουμε τους μαθητές σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, γιατί είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό στις μέρες μας. Μάλιστα, πριν από δύο μέρες τα παιδιά παρακολούθησαν στο σχολείο μέσα μια θεατρική παράσταση για το cyberbullying. Mm-hmm. Και κάθε χρόνο βεβαίως συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις της ημέρας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν, από την πρώτη δημοτικού κιόλας ξεκινάμε σιγά σιγά να τους περνάμε τους κανόνες ασφαλούς πλοήγησης και από τι πρέπει να προφυλαχτούν. Και έτσι ήρθε νομίζω πολύ ομαλά η στιγμή όταν έφτασαν πια στην πρώτη ηλικία, όπως σας είπα, τα παιδιά mm-hmm. αυτά. Που θα έπρεπε να το αποτυπώσουν έπρεπε... κι αυτό ακριβώς, μέσα από ακριβώς. μια ταινία, στην ακριβώς. προκειμένη περίπτωση. Κύριε Κολίτση, τα δικά σας τα παιδιά τι έμαθαν από όλη αυτή τη διαδικασία? Έμαθαν να συμμετέχουν, να αλληλεπιδρούν, να κατανοούν ότι χρειάζεται να υπάρχει επαναληπτικότητα στις διάφορες στιγμές που χρειάζεται να μην δεν έχουμε αποδώσει αυτό που πραγματικά θα θέλαμε, να διεκδικούν, να συνεχίζουν να απαιτούν όλο και καλύτερα τον εαυτό τους σαν εικόνα και σαν παρουσία και σαν πράξη, και ουσιαστικά έμαθαν να αποδέχονται ο ένας τον άλλον, γιατί έχουμε τόσο πολλά, τόσο διαφορετικά παιδιά μεταξύ τους, παιδιά προερχόμενα από εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα, γλωσσικά και μη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να γίνεται αυτή η συνένωση όλων αυτών των παιδιών στη διαφορετικότητα, αλλά στην πράξη ως βίωμα ζωής, το οποίο θα αποτελέσει αυτά τα παιδιά πολύ σημαντικό βήμα ασφάλειας για το μέλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Να πούμε ότι όποιος θέλει να δει τις δημιουργίες των παιδιών μπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα saferinternetforkids.gr, όπου το for γράφεται με τον αριθμό 4. Κύριε Κολίτση, εύχομαι η ταινία σας να σπάσει τα σύνορα του νομού Πιερίας και να παρουσιαστεί και σε άλλα σχολεία άλλων νομών. Είναι εξαιρετική τιμή και η ραδιοφωνική μας παρουσία, και μάλιστα μαζί με ένα σχολείο πολύ υψηλής ποιότητας πανελλαδικά. Νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα και γι' αυτό περισσότερο, και θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, μέρος και όλων των μαθητών, των μαθητριών, της διεύθυνσης και των καθηγητών του σχολείου. Έτσι, ευχαριστώ και τους δύο σας θερμά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή μας εκπομπή. Ραντεβού θα είμαστε μαζί πάλι σε περίπου 15 μέρες με την εκπομπή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου από εμάς. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.